Δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε, κύριε Καμένα. Εκπομπή είμαστε. Ο χρόνος ο τηλεοπτικός είναι πολύτιμος. Συναντήθηκα με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όπως εξάλλου συναντιέμαι τα τελευταία χρόνια μετά το 1991. Ξεκίνησα μετά από την προτροπή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να μπω στην πολιτική και σε τέτοιες δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας, οι απόψεις και η εμπειρία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είναι πολύτιμες. Ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Θεωρεί ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα σχέση με την οικονομία. Είναι αλήθεια ότι αν δεν ανατρεπόταν το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στην οικονομία. Μου ζήτησε να βρεθεί μία λύση συνένεσης όπου όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να μπορούν να έχουν μία εθνική πολιτική για να μπορέσουν να διαπραγματευτούν. Του απάντησα ότι μπορεί να υπάρξει μία τέτοια λύση εθνική και συνένεσης μετά τις εκλογές. Μετά δηλαδή, και αυτό ήταν και το σημείο αν θέλετε στο οποίο διαφωνούμε, ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου που θα προκύψουν μετά από τη λαϊκή εντολή να αποκτήσουν μια εθνική θέση, η οποία θα καταγγείλει τα μνημόνια και θα σταματήσει αυτή την καταστροφική πολιτική για την εθνική οικονομία, για την επιχειρηματικότητα και για τα επίπεδα της στόχης που έχει φτάσει πλέον ο ελληνικός λαός και τη διάλυση μεσαίας τάξης. Είπαμε ότι θα ξανανταλλάξουμε απόψεις. Η δική μας άποψη είναι ότι πριν από τις εκλογές τέτοια λύση δεν μπορεί να βρεθεί και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, οι οποίοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι αρνούνται το διάλογο. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που δεν έρχεται στη Βουλή και δεν απαντά καν σε ερωτήσεις αρχηγών. Αρνείται τη σύγκληση πολιτικών αρχηγών ακόμα και για τα εθνικά θέματα. Και έχουν βάλει την υπογραφή τους με προσωπικές δεσμεύσεις. Χωρίς αυτούς τους δύο και μετά από εκλογές και με μια πολιτική όπως την περιλαμβάνουμε στο πρόγραμμά μας, οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα συμμετέχουν σε μια τέτοια λύση καταγγελίας των μνημονίων και αλλαγής πολιτικής με προφύλαξη των εθνικών θεμάτων, των θεμάτων της σχέσεων ελληνισμού με ορθοδοξίες, αλλά και της περιουσίας των Ελλήνων. Σας ζήτησε να στηρίξετε Σταύρο Δήμα στη δεύτερη. Όχι, δεν μου ζήτησε να στηρίξω Σταύρο Δήμα στις εκλογές. Σας είπα το αντικείμενο της συζήτησεώς μας. Ανησυχεί πολύ και θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι θα πρέπει να βρεθεί μία λύση πριν από τις εκλογές, χωρίς αυτό να συμπεριλαμβάνει το θέμα της εκλογής του Προέδρου. Χωρίς τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, σε μια άλλη κυβέρνηση, χωρίς τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο. Και με συμφωνημένη ημερομηνία εκλογών. Ακούστε, αυτή τη στιγμή έχουν ήδη προσυμφωνήσει σε δύο νέα μνημόνια. Ένα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ένα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τον ASM. Αυτά τα δύο μνημόνια θα οδηγήσουν στην δίμευση της περιουσίας, ιδίως το λεγόμενο περιουσιολόγιο, δηλαδή ο φόρος της περιουσίας, στην εξαθλίωση των συνταξιούχων, με την κατάργηση όλων των συντάξεων, των επικουρικών και ουσιαστικά συντάξει, οι οποίες ήταν στα 10 ευρώ για κάθε έτος εργασίας και τον ελάχιστο μισθό στα 150 ευρώ. Αυτά είναι μέτρα τα οποία έχουν υπογράψει Βενιζέλος και Σαμαράς με τα νέα μνημόνια, τα οποία δεν μπορεί να περάσουν από την ελληνική κοινωνία. Ποια είναι η λύση που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, κύριε Πρόεδρε? Η λύση, αυτό που ζητά ο κ. Μητσοτάκης, είναι καταρχήν να υπάρχει μια εθνική γραμμή. Και σε αυτό δεν έχει κανείς αντίρρηση. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει πρώτα ο ελληνικός λαός να πει την άποψή του και να εκλέξει εκπροσώπους του. Με συμφωνημένη ημερομηνία εκλογών. Χωρίς όμως τους κύριους. Τι να συμφωνήσουμε, οι εκλογές. Να βγει πρόεδρος. Ακούστε. Συμφωνημένη ημερομηνία εκλογών σημαίνει ότι θα περάσουμε πρώτα από την υπογραφή των μνημονίων. Σε αυτό δεν γίνεται δεκτό από εμάς. Δεν υπάρχει συμφωνημένη ημερομηνία εκλογών. Η δική μας άποψη είναι, είδε πια ο κύριος Σαμαράς, ότι δεν του βγαίνει να πάρει και άλλη παράθεση ζωής. Ας προχωρήσουμε άμεσα στις εκλογές τώρα. Ακόμα και αν φύγουν οι το Σύνταγμα προβλέπει 18 μέρες σε έκτακτη περίπτωση για τη διεξαγωγή εκλογών. Αντί λοιπόν να ταλαιπωρούμε και την εθνική οικονομία και να υπάρχουν πράγματι κίνδυνοι για την οικονομία από την λογική που η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί την τρομοκρατία απέναντι στους πολίτες.
θα μπορούσε ήδη να προχωρήσει σε διάλυση της Βουλής και διενέργεια εκλογών εντός 18 ημερών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και όπως έγινε το 1996. Κύριε Καμένα, κυβέρνηση... φύγουν Σαμαράς και Βενιζέλος, ψηφίζεται πρόεδρο της Δημοκρατίας ή οι εκλογές είναι μονόδρομος? Οι εκλογές είναι μονόδρομος. Πρέπει να πάμε σε εκλογές. Δεν πρόκειται να δώσουμε εμείς το φιλί της ζωής στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο. Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια τέτοια κυβέρνηση? Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης μετά από εκλογές και από τη στιγμή που θα αλλάξει η σημερινή πολιτική και θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα πάει στην Ευρώπη και δεν θα είναι στα τέσσερα όπως θέλει ο κύριος Σαμαράς, αλλά θα καταργήσει το μνημόνιο και θα προχωρήσει μια εθνική πολιτική με διασφάλιση εθνικής κυριαρχίας, βεβαίως και είναι η πρότασή μας. Εσείς ζητήσατε τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη? Αν? Εσείς ζητήσατε τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη ή εκείνος? Με τον κύριο Μητσοτάκη βρισκόμαστε συχνά. Είχαμε βρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου του πριν από 2 μήνες και μου τηλεφώνησε και ήρθε να τον δω. Και θα τον ξαναδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Μάλιστα.